Λοιπόν, εσείς μένετε στην πολυκατοικία, έχετε δικό σας άτομο εδώ. Έχω την κόρη μου εδώ που μένει, είναι φοιτητρία. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, αγχωμένη, φοβάμαι πάρα πολύ. Επειδή δίπλα βρεθήκε ο κύριος αυτός να έχει 12 όπλα και δίπλα είναι παιδιά που ζουν μόνο τους στην Κύπρο και εμείς βρισκόμαστε στην Ελλάδα οι γονείς και ανησυχούμε πάρα πολύ για την κατάσταση. Θα θέλαμε αυτός ο κύριος να μην ξαναέρθει στην οικοδομή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Καταρχήν απείλησε μένα προσωπικά και τη φίλη μου με το όπλο το πρωί εκείνης της μέρας που ήρθαν και οι αρχές και το έγινε σύλληψη. Καλέσατε την αστυνομία εσείς? Καλέσαμε αργότερα, κάναμε αναφορά της κατάστασης, αναφέραμε τι έγινε. Υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση και πολύ μεγάλος φόβος. Δεν μπορούμε να ζούμε με το φόβο και ειδικά στο δικό μας το διαμέρισμα που είναι κολλημένο με το διαμέρισμα του συγκεκριμένου πολίτη, του συγκεκριμένου κυρίου. Εσάς πώς σας απειλήσε, με το όπλο πάλι? Με το όπλο απειλήσε. Βγήκε στη βεράντα, βρήκε κάποια δικαιολογία και μας απειλήσε με το όπλο. Βέβαια φοβηθήκαμε, αλλά αν δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Και φυσικά δεν θέλουμε να είναι στην οικοδομή. Θέλουμε να νοσηλευτεί από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν είναι υγιής. Ο νόμος δεν ξέρω για ποιο λόγο τον επιτρέπει να ξαναγυρίσει πίσω. Θα πρέπει να μείνει έγκλειστος μέσα στην ψυχιατρική κλινική γιατί δεν είναι υγιής. Τα παιδιά σας ήταν στην πολυκατοικία, δέχτηκαν και αυτά απειλές? Τα παιδιά μου όχι, δεν δέχτηκαν απειλές. Όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θα μπορούσε να δεχτεί η απειλή από τη στιγμή που απειλούσε πάρα πολύ κόσμο. Έτυχε να μην απειλήσει την κόρη μου ή τα παιδιά, τέλος πάντων. Γιατί μένουν και άλλα παιδιά εδώ στην οικοδομή. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι απροστάτευτα. Ποιος θα μας προστατεύσει? Δεν θα έπρεπε να μας προστατεύσουν οι αρχές? Δεν θα έπρεπε να προστατεύσουν τους πολίτες τους η αστυνομία ή οι νόμοι προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα? Δεν μπορούμε να ζούμε το φόβο. Έχουν πάει κάποιοι γείτονες ξανά στις αρχές, μου είπατε προηγουμένως, σωστά? Ναι, έχουν πάει στις αρχές, από ό,τι διάβασα δηλαδή στις ειδήσεις. Δεν το γνωρίζω προσωπικά για να είμαι ειλικρινής. Και δεν είχε γίνει κάτι σύμφωνα με τα δεδομένα που διάβασα. Πάντως ο κύριος ούτως ή άλλως δημιουργούσε φασαρία, ειδικά στο χώρο, επειδή το διαμέρισμα είναι κολλητό. Τα ξημερώματα και όλη νύχτα είχε δυνατές μουσικές, δυνατή τηλεόραση, τραβούσε ή δεν ξέρω τι έκαμνε, βαρούσε μέσα και υπήρχε και μια συνεχόμενη φασαρία. Δηλαδή από τις 2-3 και μετά δεν μπορούσε άνθρωπος να κοιμηθεί, γιατί λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή συμπερισματικά τι πρέπει να γίνει τελικά? Πρέπει κάποιος να πάθει κάτι, πρέπει κάποιος να σκοτώσει για να μπορέσουμε να είμαστε ήρεμοι και σίγουροι ότι θα το πάνε μέσα στην ψυχιατρική κλινική? Το θέμα είναι η πρόληψη. Να προλαμβάνουμε. Όχι μετά από κάποιο γεγονός. Ευχαριστώ.